Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και είναι κοντά μας, έχει προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μάνδρας, ο κύριος Παναγιώτης Μπαρδάκης. Καλημέρα κύριε Μπαρδάκη, καλημέρα Παναγιώτη Μπαρδάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ενός υπερδραστήριου δεν θα κουραστούμε να το λέμε συλλόγου, ο οποίος έφερε αρκετές καινοτομίες και στην περιοχή μας. Ευρύτερα μιλώ, γιατί ο Σύλλογος της Μάνδρας είναι ένας ανοιχτός σύλλογος, μπορεί η έδρα του να είναι εκεί. Όμως σημείο αναφοράς είναι όλος ο νομός για το Σύλλογο το συγκεκριμένο. Τώρα θα τα πούμε και τα του Συλλόγου. Όμως Παναγιώτη Μπαρδάκη, να ξεκινήσουμε από αυτή την συγκλονιστική ιστορία του νέου αυτού παιδιού, καταγωγή του οποίου της οικογένειάς του είναι εκεί από τον οικισμό και προφανώς αρκετοί μανδριώτες θα γνωρίζουν την οικογένεια Γιάννη Τσόπουλου, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν το παλικάρι 21 ετών πήγε για λίγες μέρες στο Μαϊάμι και έτυχε να βρίσκεται τη στιγμή της κατάρρευσης της 12όροφης πολυκατοικίας σε έναν από τους ορόφους της πολυκατοικίας αυτής. Σήμερα αγνοείται το παιδί αυτό και το αναζητά φυσικά η οικογένειά του. Πώς έφτασε η είδηση εκεί στη Μάνδρα? Νομίζω ότι τώρα σε ένα μικρό χωριό, ας πούμε στην επαρχία, το τελευταίο που περιμένει κανείς είναι να επηρεαστεί άτομα από το ευρύτερο περιβάλλον έτσι της μικρής μας κοινωνίας σε ένα τέτοιο απρόσμενο γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν τα περιμένει σε καμιά περίπτωση και πράγματα που δεν μπορεί το μυαλό με μια λογική συνέχεια, ας πούμε, να φτάσει μέχρι εκεί. Είναι γεγονός απίστευτο τώρα ότι στα ξαφνικά καταραίει μια 12όροφη οικοδομή και ανάμεσα σε αυτούς τους αγνοωμένους στην άλλη πλευρά ουσιαστικά του πλανήτη είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι σοκαριστικό και απίστευτο. Είναι. Πραγματικά. Η οικογένεια είναι γνωστή και μου έλεγε ο Παναγιώτης ο Μπαρδάκης ότι ο παππούς του παιδιού είναι και ένας από τους ευεργέτες εκεί του οικισμού της Μάνδρας. Ναι, έτσι ακριβώς. Ο παππούς του νεαρού που αγνοείται είναι ένας από τους ευεργέτες του οικισμού. Ο ίδιος στη δεκαετία του 60 ουσιαστικά δόρισε το εντευκτήριο στον οικισμό. Ανέλαβε το κόστος κατασκευής του και για αυτούς που μας ακούνε και ίσως δεν γνωρίζουν τι είναι τα εντευκτήρια, ήταν με τα σημερινά δεδομένα οι πολυχώροι των σχολείων. Έτσι λοιπόν το εντευκτήριο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ουσιαστικά επανεκκίνησης των πληθυσμών τη δεκαετία του 60 και του 70 στέγασε εκεί μέσα την τραπεζαρία, την βιβλιοθήκη, έγινε ο χώρος των επίσημων εκδηλώσεων του σχολείου και κατ' επέκταση της κοινότητας. Και σήμερα είναι υπό την αιγίδα του Συλλόγου. Ήταν μέσα στα κτίρια που ανακαινίστηκαν με την προσφορά του σύγχρονου, θα λέγαμε, ευεργέτη του οικισμού, του κ. Ξαμαδόπουλου, και στεγάζει εκεί τα εργαστήρια αλλά και τις κεντρικές εκδηλώσεις του Συλλόγου. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στον οικισμό, έχει συγκινήσει τον οικισμό. Και ήταν κάτι εντελώς ξαφνικό, όπως πούμε. Έχει αφήσει τη σφραγίδα της, δηλαδή, η οικογένεια αυτή, ναι, στη Μάνδρα, ναι, με αυτή τη δωρεά του παππού του νεαρού. Δεν μένει πια εκεί η οικογένεια, έτσι δεν είναι? Δεν μένει πια εκεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά, έφυγαν μετανάστες οι άνθρωποι, έτσι, για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Παρ' όλα αυτά, θα λέγαμε, η σχέση ιδιαίτερα του παππού δεν διακόπηκε ποτέ. Επισκέπτεται συχνά τον οικισμό και αυτό που είχαμε ακούσει και περιμένουμε ότι θα τον επισκέπτονταν όλοι μαζί οικογενειακώς αυτό το καλοκαίρι. Θα ερχόταν, ναι, και το παλικάρι αυτό το καλοκαίρι στη γενέτειρά του. Ναι. Λοιπόν, δύσκολες πραγματικά, έτσι, ιστορίες. Μακάρι να... Στην οποία δεν μπορείς να βρεις και τα κατάλληλα λόγια. Έχεις δίκιο. Για να εκφραστείς, γιατί είναι ένα γεγονός σοκαριστικό από τη φύση του και μοναδικό. Το να καταραίει στα ξαφνικά ένα τόσο μεγάλο κτίριο. Mm-hmm. Είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και να είναι μέσα και ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι και έτσι γνωστός σε μια περιοχή στην άλλη άκρη, όπως είπε ο Παναγιώτης ο Μπαρδάκης, του πλανήτη. Κοιτάξτε να δείτε πώς καμιά φορά είμαστε τελικά όλοι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και τα γεγονότα δυστυχώς το επιβεβαιώνουν. Παναγιώτη Μπαρδάκη, μακάρι να υπάρξουν νεότερα και ευχάριστα, αν και από όσο τουλάχιστον μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία με έδρα της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θεωρείται πια εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν ζωντανοί. Είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι, ξεπερνούν τους 150,
159, αν θυμάμαι καλά, ήταν οι τελευταίες πληροφορίες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και αυτό το παλικάρι, το οποίο το περιμέναμε μέσα στο καλοκαίρι να έρθει εδώ στην περιοχή να γνωρίσει τη γενέτειρά του. Εκεί η ελπίδα δεν σβήνει τόσο εύκολα και αυτό θέλω να τονίσω εγώ, ότι ελπίζουμε πραγματικά και ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλοι αυτό το παιδί. Και η μεγάλη γιορτή να γίνει στη Μάνδρα, αν όλα πάνε καλά. Και η μεγάλη γιορτή να γίνει στην Μάνδρα, μακάρι, μακάρι. Όταν μιλάμε για ζωές, δεν μπορείς να μην βγάλεις την ελπίδα από την συζήτηση. Είναι αδιανόητο, έτσι. Είναι ένα κομμάτι απαραίτητο για να οπλίζεσαι με δύναμη. Πολλές φορές είναι και παγίδα η ελπίδα. Σε αυτή την περίπτωση όμως νομίζω ότι είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να είναι όλοι ψύχρεμοι, τουλάχιστον στην οικογένεια και στους συγγενείς του παιδιού, μέχρι να ακούσουν τα νεότερα. Να κρατηθούν δηλαδή τουλάχιστον από την ελπίδα. Τώρα Παναγιώτη, θα δούμε και τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, αλλά θέλω λίγο να ρωτήσω για το σύλλογο. Ανανεώνεστε, έτσι δεν είναι, ανανεώνεται όργανά του ο σύλλογος της Μάνδρας. Έτσι ακριβώς. Βιαστήκατε πάντως, Παναγιώτη Μπαρδάκη, βιαστήκατε πραγματικά, δηλαδή με το που άνοιξε κοινωνία, οικονομία, δηλαδή φύγαμε από τα απαγορευτικά πλαίσια, άμεσα ανανεώνεται τα όργανά σας. Άρα κάτι έχουν κατά νου και στον πολιτιστικό σύλλογο. Σπέβδουν για να μας εκπλήξουν ευχάριστα. Η κίνηση πρέπει να μας βρει με φρέσκες φωνές. Α, μάλιστα. Είναι η καλύτερη ευκαιρία μετά από όλη αυτή τη διακοπή ουσιαστικά σχέσεων μεταξύ των διοικητικών οργάνων του συλλόγου και του κόσμου, αλλά και γενικότερα των μελών μας μεταξύ τους, να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να αφουγκραστούμε τις δικές τους ανησυχίες, να ακούσουμε τις δικές τους προτάσεις και απόψεις και πάνω σε αυτά να βασιστούμε κάνοντας μια πραγματικά νέα αρχή και να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το καλοκαίρι. Για μας, ας πούμε, ως διοικητικό σύλλογος, νομίζω ότι οι δημοκρατικές αρχές είναι το παν σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς. Πιστεύουμε απόλυτα στο ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία, ακριβώς τώρα στο άνοιγμα που έχουμε μπροστά μας, μια δημιουργική περίοδο, από όσο φαίνεται, να το εκμεταλλευτούμε και να ακούσουμε τα μέλη μας. Και ο καλύτερος τρόπος για να ακούσουμε τα μέλη μας είναι να κρυφθούμε όλοι στην κάλπη. Άρα λοιπόν ανανεώνει τα όργανα του και δεν θα χάσει ευκαιρία. Μέσα στο καλοκαίρι θα επαναδραστηριοποιηθεί ο πολιτιστικός σύλλογος Μάνδρας. Εγώ όμως να πω και το εξής. Είναι ένας από τους συλλόγους ο οποίος δεν έμεινε αδρανής κατά τη διάρκεια των lockdown. Βρήκε τρόπο, αξιοποίησε ο σύλλογος της Μάνδρας, Παναγιώτη Μπαρδάκη, τα νέα δεδομένα, τα νέα τεχνολογικά δεδομένα και έδωσε έτσι διεξόδους και ψυχαγωγίας και διαδραστικών παιχνιδιών για τους μικρούς σας φίλους και μέσω του διαδικτύου, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βρήκατε δηλαδή τέτοιες διεξόδους, συνεχίσατε να δραστηριοποιήσετε και κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Από όσο θυμάμαι. Με κάθε δυνατό μέσο για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε έστω και κατά αυτόν τον τρόπο τη σχέση των μελών μας. Παρ' όλα αυτά το ξέρετε πολύ καλά ότι η άμεση επαφή... Ναι, προφανώς. Με τίποτα δεν μπορεί να αντικατασταθεί και εξού και εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση για να μαζευτούμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά και από εκεί να προκύψουν... Να επανεκκινήσετε κι εσείς, α? Ναι, που θα μας φέρουν ξανά στην ενεργή δράση μέσα στην κοινωνία που μας περιβάλλει. Μετά λοιπόν τις εκλογές, την άλλη Κυριακή είναι οι εκλογές σας? Ναι, είναι την προσεχή Κυριακή, 4 του μήνα. Έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη. Φυσικά, 11 η ώρα, να πούμε σε αυτούς που μας ακούν, είναι η Γενική Συνέλευση. Στο χώρο σας. Για αυτούς που θα θέλουν να εγγραφούν νέα μέλη να παρευρεθούν. Ναι, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου τα νέα μέλη, υποψιάζομαι. Τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου? Όχι. Αν κάνουν εγγραφή και πληρώσουν τη συνδρομή, την ετήσια συνδρομή, φυσικά. Α, μάλιστα. Και να το πούμε για πολλωστή φορά, Παναγιώτη, ότι στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάνδρας δεκτά γίνονται και μέλη εκτός οικισμού Μάνδρας. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά, το Μάνδρας είναι τοπικός προσδιορισμός για την έδρα του Συλλόγου. Το ξέρετε πολύ καλά ότι το εύρος δράσης μας είναι μεγαλύτερο και φυσικά και τα μέλη μας, θα λέγαμε οι δεξαμενοί μας, στο έμψυχο δυναμικό είναι μεγαλύτεροι. Στο χώρο σας θα γίνουν οι εκλογικές διαδικασίες. Στην έδρα του Συλλόγου, στο σχολείο. Περιμένουμε όλους να παρευρεθούν ή κατά το δυνατόν. Ναι. Θα φροντίσετε κι εσείς για την τήρηση των μέτρων. Μακάρι να έρθουν όλα τα μέλη. Τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
Και ειλικρινά θέλω να το πω ότι με διακατέχει μια αγωνία για τις προτάσεις των ανθρώπων, γιατί ξέρω ότι πολλοί από αυτούς μέσα στην περίοδο της καραντίνας δεν έχασαν την ευκαιρία και δραστηριοποιήθηκαν ψάχνοντας, αναζητώντας νέους τρόπους και να προσεγγίσουμε ανθρώπους, τη νέα γενιά, να την κρατήσουμε ενεργή στον οικισμό και φυσικά να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα την παράδοση και τον πολιτισμό που μας έχουν αφήσει οι μεγαλύτεροι. Αυτό είναι το σίγουρο και το βέβαιο. Μέχρι τώρα τουλάχιστον τα μέλη σας και το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα όργανα, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς η δομή σας, τα όργανα εν πάση περιπτώσει, οι έχοντες την ευθύνη της διοίκησης, ευχάριστα μας έχετε εκπλήξει. Υποψιάζομαι ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μάδρας γίνονται και κατόπιν διαλογικών συζητήσεων. Εγώ να τον ευχαριστήσω θερμότατα τον Παναγιώτη τον Μπαρδάκη. Έτσι είναι η ζωή, έχει και τα ευχάριστά της. Να, όπως αυτά, είναι μια επανεκκίνηση η οποία θα γίνει στον υπερδραστήριο αυτό Πολιτιστικό Σύλλογο, ο οποίος, δεν ξέρω Παναγιώτη, θα μου επιτρέψεις να το πω αυτό, είναι ένας σύλλογος ο οποίος άνοιξε ορίζοντες στην Ξάνθη. Ας μου επιτραπεί να το τονίσω, πολυπίκυλες οι δραστηριότητες από παιδικές δράσεις δηλαδή για παιδιά, μέχρι ιστορικές και εκπαιδευτικές δράσεις, σειρές ομιλιών θυμάμαι εκεί στον πανέμορφο χώρο, και ελπίζουμε σύντομα ξανά να τα ζήσουμε όλοι μαζί με ασφάλεια, Παναγιώτη. Νομίζω ότι το κύριο μήνυμα που πέρασε μέσα από τη δράση του Συλλόγου είναι ότι δεν έχει καμία σημασία το πού βρίσκεται κάποιος, το πόσο μεγάλος ή γνωστός μπορεί να είναι. Σημασία έχει να έχει όρεξη και να θέλει να δουλέψει. Έχεις δίκιο. Είναι βασικοί παράγοντες. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Μετά τις εκλογές θα τα ξαναπούμε με τη νέα διοίκηση, Παναγιώτη Μπαρδάκη, δεν προκαταλαμβάνουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Για να δούμε και ποιος θα είναι ο προγραμματισμός πια του Πολιτιστικού Συλλόγου για αυτό το καλοκαίρι. Σίγουρα το απερχόμενο συμβούλιο αφήνει μια παρακαταθήκη. Υπάρχει ένα προσχέδιο, έχουν γίνει ήδη κάποιες συνεννοήσεις και ευελπιστούμε ότι θα προσθεθούν και άλλα μέσα από τις προτάσεις των μελών. Κάποια πράγματα δηλαδή τα έχει διδρομολογήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα, οπότε αυτά αναγκαστικά θα υλοποιηθούν. Θα προσθεθούν και τα νεότερα. Αυτό ευελπιστούμε. Παναγιώτη. Αυτό σίγουρα συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα. Απαράξενη η σημερινή μας συνομιλία. Έχει αυτή την αίσθηση της χαρμολύπης. Από τη μια τα ευχάριστα νέα της επανεκκίνησης της δράσης ενός δραστήριου συλλόγου όπως του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μάνδρας και από την άλλη πλευρά βεβαίως αυτή η είδηση η οποία ήταν σοκαριστική σε όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο σόκαρε, έτσι η πληροφορία της ξαφνικής κατάρρευσης ενός κτηρίου και κοιτάξτε να δείτε τώρα, έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκεται σε έναν όροφο του κτηρίου αυτού ο νεαρός, καταγωγή του οποίου είναι από τη Μάνδρα της Ξάνθης. Παναγιώτη Μπαρδάκη, σε ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να έχουμε καλά νέα. Τουλάχιστον για την περίπτωση του παλικαριού. Ναι, τον ευχαριστούμε θερμότατα. Ναι, για το σύλλογο είμαστε σίγουροι, γι' αυτό λέω τουλάχιστον για την περίπτωση του καλοκαιριού, για το σύλλογο είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει και θα συνεχίσει δυναμικά. Τον ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Μπαρδάκη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το εντευκτήριο του σχολείου, το οποίο το είχε κάνει δωρεά ο παππούς του παιδιού, ο οποίος κρατούσε στενές σχέσεις, επισκέπτονταν δηλαδή τη Μάνδρα, όσο πιο τακτικά μπορούσε, παρά το γεγονός ότι η οικογένεια έφυγε το 60 για τις ΗΠΑ. Προφανώς θα υπάρχουν κάποιοι συγγενείς εκεί κοντά. Θα υπάρχουν κάποιοι συγγενείς στον οικισμό της οικογένειας. Μία είδηση η οποία έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία στους κατοίκους του οικισμού. Τώρα λοιπόν αυτός ο χώρος που είχε δωρήσει ο παππούς του νεαρού έχει ανακαινιστεί από το Σύλλογο της Μάνδρας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάνδρας, με τη δωρεά του κυρίου Ψωμαδόπουλου, του σύγχρονου όπως είπε Ευεργέτη, κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο ήταν ο παππούς του νεαρού στην δεκαετία του 60. Ο κύριος Ψωμαδόπουλος έδωσε την δυνατότητα λοιπόν να γίνει ένας πανέμορφος χώρος και εκεί πέρα μέσα τώρα ο Σύλλογος έχει την δυνατότητα να υλοποιεί τις εκδηλώσεις του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,
Εμείς θα κάνουμε